δίνει σε κέρδος καθαρό, γιατί ένας επιχειρηματίας το μόνο που βλέπει ουσιαστικά είναι νούμερα. Ομά, ψυχρά νούμερα. Βλέπω αν αυτό μου κάνει, βλέπω αν αυτό μου βάζει λεφτά στην τσέπη και τα ακολουθώ. Έτσι λοιπόν, τέλος αυτού του μήνα, παρατάμε και τις δύο μας επιχειρήσεις, κλείσιμο, γιατί ακολουθούμε πλέον μόνο αυτό. Γιατί μας δίνει πολύ παραπάνω χρήματα. Και εσύ το πρώτο. Δείτε λίγο αλλιώς τα πράγματα. Εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όταν γνώρισε τον Γιώργο Γιάννη. 240 ήταν τότε. Τον Ιούνιο. 240 τότε, 500 τώρα. Τίποτα. Υπάρχει άλλη μια τέτοια που λέει Σμαράγδη που δεν έχουμε ακόμα δεν έχουμε Σμαράγδη που δεν έχουμε ακόμα. Αυτό πολύ ευχαριστώ. Άρα η αγορά είναι ακόμα πολύ παρδένα. Σμαράγδη είναι ένα άτομο που έχει πάνω από 80.000 γύρω το μήνα. Ήδη έχουμε αρκετά σμαράγδα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο. Και σε κάνα δίμηνο θα έχουμε και εδώ σμαράγδη. Η άλλη θέση λέγεται Διαμάντη που θέλει 200.000 γύρω το μήνα. Έχουμε μέσα στην Ελλάδα δύο διαμάντια και έχουμε άλλα τέσσερα που θα γίνουν αυτό το μήνα. Και θα ήθελα να φέρουμε το νεότερο στην ηλικία διαμάντι σε όλο τον κόσμο του οργάνωγκων, σε 300.000 άτομα. Το μοναδικό νεότερο στην ηλικία διαμάντι είναι από πού? Ελλάδα. Ελληνικό. Το κύριο Νέξερ με τα ξαναδιά. Επιχειρηματίας και πλούσιος στα 20. Για μένα όλα ξεκινήσανε 15 μήνες πριν. 15 μήνες πριν ήμουνα στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη που σπουδάζω διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές. Και 15 μήνες πριν στο Πανεπιστήμιο έκανα ένα πράγμα, όπως όλοι στη Θεσσαλονίκη. Έπινα καφέ και έπαιρνα τη μάνα μου να μου στείλει λεφτά. Και έκανα πάντα πολύ καλή διαχείριση. Δηλαδή πάντα στο τέλος των χρημάτων είχα πολύ μήνα μπροστά μου. Και μου είπε μία μέρα, μου λέει, όταν τη ζήτησα λεφτά, μου λέει δεν έχει, πήγαινε δούλεψε. Κάνε κάτι. Και πήγα να βρω μία δουλειά, βρήκα σε μία καλημέρα για να μου πούνε στο τέλος ότι θα πληρώνω 25 ευρώ την ημέρα. Ήταν η πρώτη σφαλιά. Γιατί δεν πίστευα ότι αξίζω μόνο 25 ευρώ την ημέρα. Και ήταν όταν γνώρισα την εταιρεία, γνώρισα ανθρώπους όπως είναι ο Δημήτρης, ο Γάκης, ο Γιάννης, ο Σαφούρας, που θέλω να ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά αυτός ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθεί, να έρθει μία μέρα να μιλήσει σε 100 άτομα, ενώ στην Αμερική πηγαίνει μόνο σε παρουσίες που είναι από 1000 και πάνω, για να έρθει στην Ελλάδα, μερικά από το έξοδα, για να μιλήσει μαζί, δεν χρειάζεται. Το θέλω. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και ξέρω ότι πάντα θα είναι δικό. Γι' αυτό το χειροκρότημα ας πάει στο κύριο Γιάννη Σαφούρα.